Είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το φυλάκιο εδώ στις Καστανιές, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο που δίνει καθημερινά τη μάχη του σε αυτή εδώ την ακριτική περιοχή. Δεν είναι συμβολική μόνο η επίσκεψή μας εδώ, είναι και ουσιαστική. Θέλουμε να τιμήσουμε μέσα από την επίσκεψή μας και τη συζήτηση με τους στρατευμένους νέους της πατρίδας μας και με το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, την πάλη του ελληνικού λαού για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και βεβαίως για να ζήσουμε ειρηνικά, με φιλία, με όλους τους γειτονικούς λαούς ενάντια στις επεμβάσεις και τους πολέμους. Και φυσικά σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να σταματήσει η εργαλειοποίηση των προσφύγων, των μεταναστών από τη μεριά της κυβέρνησης του Ερντογάν και την πίεση που ασκεί στην περιοχή κάτω από το φόντο και της απαράδεκτης Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά και το ρόλο των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, άλλων τέτοιων δυνάμεων στην περιοχή που προκαλούν πολέμους, ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και γεμίζουν τη χώρα με αμερικάνικες βάσεις θανάτου. Εμείς, ξέρετε, έχουμε πάγια θέση την προστασία και την προβολή των αιτημάτων των ανθρώπων που εργάζονται στις ένοπλες δυνάμεις, του μόνιμου προσωπικού αλλά και των στρατευμένων νέων των εφέδρων της πατρίδας μας. Είναι παιδιά του ελληνικού λαού, έχουμε κάνει αλλεπάλληλες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, ασκούμε πίεση προς την κυβέρνηση και με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βουλή των Ελλήνων και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο και για τα ζητήματα που αφορούν εδώ την περιοχή του Εύρου και τα προβλήματά τους. Έχουμε πάγια θέση επίσης ότι τα δικαιώματα δεν σταματούν έξω από τις πύλες του στρατοπέδου, αλλά υπάρχουν και μέσα. Γι' αυτό ο στρατευμένος νέος έχει δικαίωμα και στην ενημέρωση για τις εξελίξεις στη συνεχή και για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και για ανθρώπινη διαβίωση, διατροφή, ένδυση και βεβαίως να μπορεί να αναπτύξει τις σχέσεις του με τη διοίκηση, με τους μόνιμους, το προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να παίζει αποφασιστικά το ρόλο του στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που είναι και το βασικό καθήκον του.